¿Te mates? Pues te mates. Me vas a decir todo ahora. Y en la Honora, y en la Honora, που δεν θέλει βέβαια να μιλώ πολύ για την ίδια, μπήκε σε αυτή τη φάση της ζωής της. Ήρθαμε από Αθήνα χτες, πήγαμε να δούμε, να ψάξουμε, όπως κάθε μητέρα μαζί με την κόρη της, στην αναζήτηση του νηφικού. Ναι. Πώς νιώθεις που θα παραδώσεις την κόρη σου στον άνθρωπο της ζωής της? Πρώτα απ' όλα τον αγαπώ, είναι σαν γιος μου, περισσότερο από παιδί μου. Μοιάζουμε φοβερά με τον γαμπρό μου σε πάρα πολλά σημεία. Αισθάνομαι ότι είναι η φάση της κόρης μου να προχωρήσει σε αυτό που είναι ένα άλλο κεφάλαιο της ζωής της και πάντα θα είμαι εκεί. Πάντα θα είμαι εκεί όχι μόνο για την Ελεονόρα που είναι η ζωή μου, τίποτε άλλο για την Ελεονόρα, αλλά και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Γιατί κάποια μητέρα αυτό λέει για τα παιδιά. Τι συμβουλή θα τις έδινες? Σε Ελεονόρα. Ναι, γιατί βλέπουμε στην εποχή μας είναι δύσκολο να κρατηθούν οι γάμοι γενικότερα. Μόνο αρχές και αξίες, τίποτε άλλο. Όταν έχεις αρχές, αξίες, ξέρεις γιατί πράγμα ζεις και γιατί πράγμα οφείλεις να παλέψεις, θα πέφτεις, γιατί όλοι πέφτουμε. Αυτό είναι κανόνας. Και αν νομίζουμε ότι κάποιοι δεν πέφτουν, είναι γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Η ζωή είναι κανόνας. Πέφτεις και οφείλεις να σηκωθείς.